όλα παρουσιαστήκαν καλά και ωραία. Όμως καλά και ωραία είναι για έναν μικρό αριθμό, ουσιαστικά τους μεγαλοεπιχειρηματίες, αφού αυτούς φροντίζετε να ικανοποιείτε τις ανάγκες τους και την κερδοφορία τους. Για τους άλλους τους πολλούς, έχετε φροντίσει κι εσείς και οι προηγούμενοι να μην υπάρχουν συλλογικές συμβάσεις εργασίας, οκτάωρο, πενθήμερο, σχέσεις εργασίας λάστιχο, συμβασιούχους μερικών μηνών, δηλαδή μείωση του εργασιακού κόστους. Βεβαίως αυτός είναι ο καπιταλισμός, να κερδοφορούν οι λίγοι από τη δουλειά και τον πλούτο που παράγουν οι πολλοί. Εξάλλου είναι εντυπωσιακό, αν θέλετε, από όλους τους φορείς και η ομιλία του εκπροσώπου του ΣΕΒ, αλλά και το υπόμνημά του. Δηλαδή, τι ζητάει, επενδύσεις και η αύξηση της επιχορήγησης να είναι στο 100% της ενίσχυσης, έναντι του 70%, τσάμπα χρήμα για τα πάντα, κανένα ρίσκο και καμιά συμμετοχή. Η αύξηση του ορίου ενίσχυσης από τα 5 εκατομμύρια στα 15 εκατομμύρια. Τελικά είναι αχορταγή. Θα αναφερθώ ωστόσο σε ορισμένους που έχουν πείρα από το αντικείμενο και νομίζω πρέπει να είναι άξιας προσοχής. Μιλάω για τους εκπροσώπους από τους δύο συλλόγους του Υπουργείου Ανάπτυξης που ζουν το αντικείμενο, έχουν πείρα από τη μέχρι σήμερα διαδικασία και τι λένε, και το λένε πάρα πολύ καθαρά, ότι το αντικείμενο και η αποστολή της ΔΜΕΑ επικαλύπτεται από τις διατάξεις του νόμου 4512 σε πολλά σημεία. Και ότι αυτό θα πρέπει να το πάρετε υπόψη, γιατί ενώ πολλά από τα σημεία που επιχειρούνται να ρυθμιστούν με το σχέδιο νόμου, ήδη ρυθμίζονται από τον υπάρχοντα νόμο και τις σχετικές κατευθυντήριες οδηγίες που έχουν επικυρωθεί από την ομάδα εργασίας και την εποπτεία. Και μάλιστα είπανε χαρακτηριστικά, και δεν αλλάζω τα λόγια τους, είναι στα πρακτικά, ότι υπάρχει μεγάλη επικάλυψη αρμοδιοτήτων που δυσχεραίνει το έργο ελέγχου της αγοράς. Και ότι αυτές οι παρατηρήσεις πρέπει να τις πάρετε υπόψη. Αυτό τι σημαίνει? Αυτό σημαίνει ότι δεν ισχύει αυτό που περιγράφεται στην αιτιολογική έκθεση από την πρώτη παράγραφο, ότι δηλαδή πάτε να λύσετε συγχύσεις ως προς τις αρμοδιότητες των οργάνων. Και μάλιστα ακόμα και στη δευτερομιλία τους μιλήσανε και ακόμα πιο συγκεκριμένα, ότι η καινούργια υπηρεσία που δημιουργείται, με όποια δομή και να έχει, θα αντιμετωπίσει τα προβλήματα που έχουν να κάνουν με τις επικαλύψεις μεταξύ ελεκτικών αρχών και υπηρεσιών, με τον αποσπασματικό σχεδιασμό των ελέγχων, χωρίς τη χρήση ολοκληρωμένων συστημάτων και κριτηρίων, με βάση το ρίσκο και τη στοχοθεσία, την ανομοιογένεια των ελεκτικών προτύπων, τους μειωμένους ανθρώπινους, οικονομικούς και οικονομικούς πόρους και ένα σωρό άλλα θέματα. Και τι εκφράζουν ανησυχία? Εκφράζουν ανησυχία σε κάτι που βεβαίως δεν περιέχει το νομοσχέδιο και το λένε φωνακτά, ότι αφού η λειτουργία της ΔΜΕΑ θα λειτουργεί όλο το 24ωρο, τι λένε, ότι πρέπει να ισχύει και εργατική νομοθεσία, αφού οι εργαζόμενοι θα δουλεύουν νυχτερινά, αργίες, και θα πρέπει να έχουν και τα ρεπό τους και τις άδειες, τις νόμιμες, αυτές που δικαιούνται. Και γιατί το αναφέρουνε? Γιατί μέσα από τα στοιχεία που δίνει το Γενικό Λογιστήριο του κράτους, έχουν αμφιβολία εάν αυτά θα καλύπτονται. Αλλά και ο άλλος σύλλογος που μίλησε είπε ότι η νέα υπηρεσία θεωρούν ότι δεν έχει ξεκάθαρη στρατηγική στοχοθεσία, ότι χρειάζεται να στελεχωθεί και όχι να παίρνουμε κόσμο από τη μια υπηρεσία στην άλλη, και ότι πρέπει να εξασφαλίζεται η μέγιστη διαφάνεια και το μέγιστο σύστημα ανεξαρτησίας, όπως λέει η νομοθεσία. Βλέπετε λοιπόν ότι από αυτούς που δουλεύουν ακριβώς το αντικείμενο υπάρχει
και προβληματισμός, αλλά και πολύ μεγάλη ανησυχία. Επίσης, δεν μπορώ να μην αναφερθώ και στο πρόεδρο των Μικροπολιτών, ο οποίος τι είπε, ότι το παρεμπόριο ξεκινά από τα Τελωνία, δηλαδή εκεί που έρχονται μεγάλες ποσότητες. Και εκεί πώς θα κάνουμε έλεγχο. Και το λέω γιατί και εμείς το λέμε, χωρίς να ακούμε το, χωρίς να ξέρουμε τι σκέφτεται το Συνδικάτο των Μικροπολιτών, ότι θα πρέπει να αντιμετωπιστεί στη ρίζα. Δηλαδή, εκεί που έρχεται το εμπόρευμα και μετά μοιράζεται. Αλλά εδώ η έλεγχη που γίνεται στο φουκαρά που πάει με αυτόν τον τρόπο να βγάλει ένα μεροκάματο. Και επίσης υπήρξε και αναφορά και για το ηλεκτρονικό παραεμπόριο. Εδώ τι γίνεται δηλαδή, πώς προστατεύεται ο καταναλωτής. Δεν θα μπορούσα όμως να μην αναφερθώ και στο άρθρο 54. Το λέω γιατί θέλουμε να το ψηφίσουμε. Αφορά τη βιβλιοθήκη του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών. Ήταν λογικές οι προτάσεις του Προέδρου του Συλλόγου Προσωπικού του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών και για τη βελτίωση της βιβλιοθήκης και το είπε, είναι σε παρακμή. Νομίζω ότι με την παρούσα μορφή δεν διασφαλίζεται η λειτουργία της όπως πρέπει, έτσι. Όπως πρέπει να έχουμε απέτηση να λειτουργεί μια τέτοια βιβλιοθήκη, ούτε βέβαια και των εργαζομένων. Η προσθήκη των δύο παραγράφων, εγώ λέω ότι είναι εφικτή. Θέλουμε και τη γνώμη σας και βεβαίως θα το υπερψηφίσουμε. Σε ό,τι αφορά το άρθρο που αφορά το οικονομικό επιμελητήριο, μιλάω για το άρθρο 57, την ανοχή σας. Ναι. Ποιο είναι το βασικό, τι κάνει η τροποποίηση στους σκοπούς του οικονομικού επιμελητηρίου που δεν επιτρέπει και του επιτρέπει σύμπραξη με νομικά πρόσωπα δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου σε τομείς της αρμοδιότητάς του για έργα ή παροχή υπηρεσιών. Μέχρι τώρα, θεσμικό πλαίσιο επέτρεπε συμπράξεις μόνο με νομικά πρόσωπα που ανήκουν στο δημόσιο. Επί της ουσίας τι γίνεται, ανοίγει το δρόμο στη σύμπραξη με ιδιωτικά κέντρα ή εταιρείες για την υλοποίηση προγραμμάτων κατάρτισης οικονομολόγων που χρηματοδοτούνται από το ΕΣΠΑ, που σημαίνει ότι θα μπουν εταιρείες στη διαχείριση αυτών των προγραμμάτων, αλλά και στην πιστοποίηση οικονομολόγων μαζί με το οικονομικό επιμελητήριο. Και από ό,τι ξέρουμε, υπάρχει αρνητική πείρα στο οικονομικό επιμελητήριο από τη λειτουργία ενός αμαρτωλού ΚΕΚ παλιότερα που έκλεισε. Επιπλέον, ανοίγει το δρόμο για τη λειτουργία του οικονομικού επιμελητηρίου με ιδιωτικο-οικονομικά κριτήρια και την παράδοση υπηρεσιών του σε ιδιωτικές εταιρείες. Θα πει κανείς είναι κακό, μα αυτές οι ιδιωτικές εταιρείες θα έχουν πρόσβαση στα μητρώα των μελών, στα μητρώα λογιστών φοροτεχνών και στην έκδοση αδειών λογιστών φοροτεχνών, στα ψηφιακά δεδομένα, στα αρχεία, στην ψηφιακή υπογραφή και ένα σωρό άλλα, δηλαδή τα προσωπικά δεδομένα εδώ που πάνε. Εμείς λέμε ότι είναι ιδιωτικοποίηση των υπηρεσιών του οικονομικού επιμελητηρίου και επιπλέον θα κερδίσουν οι εταιρείες από τα προγράμματα και τη σύμπραξη με το οικονομικό επιμελητήριο Ελλάδας. Γίνεται ακόμα ένα βήμα με βάση τις κατευθύνσεις της Μπολόνια στο να γίνει το επιμελητήριο φορέας πιστοποίησης γνώσεων, δεξιοτήτων, επαγγελματικών δικαιωμάτων και προσόντων για το σύνολο των αποφύτων, υποβαθμίζοντας ακόμα περισσότερο τους τίτλους σπουδών από τα ανώτατα ιδρύματα, έτσι γίνεται και στο τεχνικό επιμελητήριο. Και βέβαια εισάγει αλλαγές για την εκλογή πειθαρχικών συμβουλίων. Το ζήτημα με τα πειθαρχικά συμβούλια είναι ότι δίνει ισχυρές αρμοδιότητες και θα κρίνουν με βάση τον κώδικα διοντολογίας λογιστών και
τους αντιλαϊκούς νόμους που διεδένουν χειροπόδαρα αυτοαπασχολούμενους και μισθωτούς λογιστές. Αυτοί θα δεχτούν και το μεγαλύτερο χτύπημα. Θα μπορούσα να αναφερθώ και σε άλλα άρθρα, αλλά λόγω του χρόνου θα τα πούμε στην Ολομέλεια.